Θέση ΔΕ Παλαβρεντιάδη μετά την αποκάλυψη του ρόλου που φαίνεται να είχε στην εταιρεία του γνωστού επιχειρηματία, στενό συνεργάτη του Νίκου Παπά. Ο λόγος για τον Μανώλη Πετσίτη, ενός ανθρώπου που εμφανίζεται να μπαινοβγαίνει στο Μαξίμου και ο οποίος από χαμηλόμισθος ιδιωτικός υπάλληλος τα τελευταία χρόνια έχει πλουσιοπάροχες απολαβές. Οι θυσίες του Μανώλη Πετσίτη, που βλέπετε δεξιά από την Άτζελα Δημητρίου να σίγουται αγουδά, ήταν αρκετές για να ανέβει μέσα σε λίγους μήνες τα σκαλιά της επιτυχίας. Ο Σκάι αποκαλύπτει πως ο Μανώλης Πετσίτης ήταν ο άνθρωπος του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεσαριανή. Συνόδευε, όπως μπορείτε να δείτε, τον Αλέξη Τσίπρα μόλις μία ημέρα μετά την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Μέχρι τότε δήλωνε σερβιτόρος των 5.000 ευρώ ετησίως. Για να φτάσει στο Μέγαρο Μαξίμου, να φωτογραφίζεται μπροστά στο τζάκι και να λαμβάνει το 2017 πάνω από 200.000 ευρώ, αμοιβόταν ταυτόχρονα από τουλάχιστον τρεις επιχειρήσεις. Τα πρώην φωσφορικά λιπάσματα, Νιν Ελφέ, τον τηλεοπτικό σταθμό Α, όπου εδώ τον βλέπετε με τον ισχυρό άνδρα του καναλιού Δημήτρη Κοντομινά και τη Fortnet. Η ανέλυξη του Μανώλη Πετσίτη συνέπεσε με την κατάληψη του κράτους από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, είναι ο άνθρωπος κλειδί στη σκανδαλώδη υπόθεση ΔΕΠΑ λιπασμάτων. Από το Δεκέμβριο του 2015, όποτε και η κυβέρνηση διόρισε στη ΔΕΠΑ τον Θόδωρο Κιτσάκο, τα χρέη της Ελφέ του Λαβρεντιάδη παρέμεναν, παρόλο που τα λιπάσματα έπαιρναν αέριο για να συνεχίζουν την παραγωγή τους. Όπως έχει καταγγείλει ο Θόδωρος Κιτσάκος, όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί γνώριζαν την υπόθεση και ήταν αυτοί που ήθελαν να κρατήσουν ζωντανή την Ελφέ λόγω των εργαζομένων. Ο Μανώλης Πετσίτης φέρεται να είναι στο κέντρο αυτού του τριγώνου. Ήταν υπάλληλος των λιπασμάτων, τουλάχιστον στα χαρτιά, με παχυλό μισθό, ήταν παλιός γνώριμος του υπουργού Νίκου Παπά, ενώ με τον πρόεδρο της ΔΕΠΑ γνωρίζονταν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, από την τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεσαριανή. Και μπορεί η επενδυτική εταιρεία που δημιούργησε στα τέλη του 2016 με την επωνυμία Boss Athens να εμφάνιζε ζημιές τόσο το 2016 όσο και το 2017, ο Μανώλης Πετσίτης μπορούσε να ζει, σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, στη διόροφη έπαυλη με πισίνα που βλέπετε στην Πάρνηθα, από όπου φέρεται να έχουν περάσει αρκετοί επώνυμοι. Μόλις την περασμένη εβδομάδα πάντως, ο Μανώλης Πετσίτης ανέλαβε και την ΙΑΡΙΣΤ Κεσαριανής. Εξελέγει πρόεδρο στην ομάδα μπάσκετ με στόχο να την ανεβάσει κατηγορία. Τα όσα είδαν το φως μέσα από δημοσιεύματα τώρα παίρνουν και το δρόμο της Βουλής. Με τη Νέα Δημοκρατία να θέτει σειρά ερωτημάτων και το κίνημα αλλαγής να καταθέτει ερώτηση ακόμη και προς τον Πρωθυπουργό. Ο Νίκος Παπάς πάντως σε ραδιοφωνική του συνέντευξη απέφυγε να πει το παραμικρό για το ρόλο του Πετσίτη, που παραδέχεται πάντως ότι είναι παιδιόθεν φίλος του. Τα στοιχεία που δείχνουν τη θεαματική αλλαγή του βιωτικού επίπεδου του Μανώλη Πετσίτη, στενού συνεργάτη του Νίκου Παπά, έχουν προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις, με τη Νέα Δημοκρατία να θέτει τρία ερωτήματα. Θα είναι ένα πρόσωπο που, όπως όλα δείχνουν, μπαινόβγαινε στο Μαξίμου. Περιμένουμε λοιπόν από το Μαξίμου να μας πει με ποια άνεση φωτογραφίζεται μπροστά στο πόντιουμ από το οποίο κάνει δηλώσεις ο Πρωθυπουργός και άλλοι ξένοι ηγέτες. Επίσης, θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι η σχέση του κυρίου Πετσίτη με το Μέγαρο Μαξίμου και ποια είναι η σχέση του κ. Πετσίτη με υπουργούς. Για το ζήτημα τοποθετήθηκε σήμερα και ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις για την ουσία των καταγγελιών που αφορούν στον συνεργάτη του. Τον ιδιωτικό τομέα δούλευε όλα τα χρόνια. Εντάξει, από εκεί και τώρα είναι αρμόδιος ο ίδιος να διαλέξει τι θέλει να πει δημοσίως. Υπήρξε εύνοια συγκεκριμένων συμφερόντων κατά τη δική μας διακυβέρνηση. Mm-hmm. Απολύτως όχι. Έχει τεκμηριωθεί. Επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει τη γη κατά τα πόδια της, mm-hmm. έχει πέσει ουρανό στο κεφάλι με τα ζητήματα της οικονομίας. Σκανδαλολογεί ασύστολα. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει κάτσει, έχει ψηρίσει τη Μαϊμού. Αν η Νέα Δημοκρατία ψηρίζει τη Μαϊμού. Προφανώς ο Νίκος Παπάς θεωρεί φραγκοδίφραγκα τα 200.000 ευρώ που πήρε ο συμμαθητής του Μανώλης Πετσίτης χωρίς καμία αιτιολογία από την εταιρεία Λαβρεντιάδη που φέσωνε το δημόσιο. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με τον Μανώλη Πετσίτη κατέθεσε ο βουλευτής του Κινάλ Γιάννης Μανιάτης. Ο άνθρωπος αυτός το 2017 βρίσκεται ξαφνικά να έχει συνολικά εισοδήματα αντί για 5.000, 205.000 mm-hmm. και γύρω στις 120.000 από αυτά να τα παίρνει
από υπηρεσίες που παρήχε στην εταιρεία Ελφρά του κυρίου Λαβρεντιάδη. Γιατί η εταιρεία του κυρίου Λαβρεντιάδη αισθάνθηκε την ανάγκη να δώσει σε κάποιον άνθρωπο 200 χιλιάρικα, ο οποίος δεν είχε καμία εξειδίκευση, ούτε καμία σχέση με τον χώρο, ούτε της ενέργειας, ούτε των λοιπασμάτων. Η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητούσε μεταξύ άλλων ενημέρωση σχετικά με το ποιες υπηρεσίες παρήχε στον κύριο Λαβρεντιάδη ο κύριος Πετσίτης και πώς συνδέονται αυτές με το σκάνδαλο ΔΕΠΑ Λαβρεντιάδη. Είναι μαζί μας τώρα ο Βασίλης Σιώτης. Πρώτα απ' όλα να πούμε τι γνωρίζουμε για αυτό το πρόσωπο, γιατί έχουν υποθεί πολλά. Είναι ένα πρόσωπο που είναι κοντά στον κύριο Νίκο Παπά. Το παραδέχεται και ο ίδιος, λέει είναι φίλοι από μικρή. Φαίνεται ότι έχει μία άνεση να μπαινοβγαίνει στο Μαξίμου. Επίσης, να το πούμε και αυτό, δεν είναι ένα πρόσωπο άγνωστο στους δημοσιογραφικούς κύκλους. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο άνθρωπος φαίνεται να έχει ευεργετηθεί επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς μέσω των σχέσεών του, των διασυνδέσεών του. Αυτά είναι που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Η αντιπολίτευση όμως αφήνει κάποιους πολύ βαρύς υπαινιγμούς. Σωστά. Διότι ευεργετήθηκε πρώτα-πρώτα, όχι από κάποιον τυχαίο, ευεργετήθηκε από έναν επιχειρηματία, ο οποίος με τη σειρά του ευεργετήθηκε από την κυβέρνηση. Άρα υπάρχει εδώ ένα σκοτεινό σημείο γιατί ευεργετήθηκε αυτό το πρόσωπο με τα χαρακτηριστικά που περιέγραψε εσύ. Αν ήταν απλώς ένας νέος που βρήκε μια δουλειά με μια πλουσιοπάροχη αμοιβή, δεν θα ήταν τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα, αλλά όχι τόσο μεγάλο. Εδώ η αντιπολίτευση καταγγέλει και καταγγέλει επωνύμως ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο που μπαινόβγαινε στο Μαξίμου, όπως λες, και ήταν στενός συνεργάτης του κυρίου Παπά, ήταν μυστικός διαμεσολαβητής προς επιχειρηματίες για υποθέσεις που έχουν έντονο το άρωμα της συναλλαγής, να μην πω και της ανομίας. Είναι αυτό που λέμε καραμπινάτη διαπλοκή. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να απαντήσει, γιατί 2 μέρες τώρα δεν απαντά. Όλα αυτά όταν διατυπώνονται για το συνεργάτη ενός υπουργού και έναν... Είπε ο κύριος Παπάς σε αυτή τη δήλωση που ακούσαμε στο κόκκινο. Είπε ότι είναι παιδικός του φίλος. Ότι είναι παιδικός του φίλος και ότι αν έχουν κάτι να του προσάψουν, πάση περιπτώσει, ναι, ο ίδιος να υπερασπίσετε τον εαυτό. Δεν ρωτά από πού γνωρίστηκαν, ερωτά για τον ρόλο του κυρίου Πετσίτη. Άρα, το πρώτο που πρέπει να απαντηθεί λοιπόν ήταν ποιος ήταν ο ρόλος του κυρίου Πετσίτη, αν είχε πράγματι επαφές με επιχειρηματίες και αν οι επαφές με επιχειρηματίες που είχε ή τις είχε ως διαμεσολαβητής, ως αγγελιοφόρος, ως απεσταλμένος της κυβέρνησης. Αυτό είναι το ζητούμενο για το οποίο πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Τώρα, επειδή κυκλοφορούν πληροφορίες συνεχώς και κάθε ώρα μας έρχονται καινούργιες, θα πρέπει επίσης η κυβέρνηση να απαντήσει αν ο κύριος Πετσίτης μπαινόβγαινε και στη ΔΕΠΑ, διότι υπάρχουν πληροφορίες ότι πήγαινε εκεί, συναντούσε τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος έχει καταγγείλει ότι πιεζόταν από 7 υπουργούς για να ευεργετήσει τον κύριο Λαβρεντιάδη, ο οποίος μισθοδοτούσε τον κύριο Πετσίτη. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή κατηγορία. Και επίσης πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση αν έχουν γίνει καταγγελίες ποτέ στις αρμόδιες ελεκτικές αρχές για την οικονομική δραστηριότητα και τις συναλλαγές που είχε αυτή η εταιρεία του κυρίου Λαβρεντιάδη. Υπάρχει κάποια τέτοια καταγγελία, μπήκε στο σιρτάρι, δεν υπάρχει. Όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν, Σιέμου, γιατί αν δεν απαντηθούν, τότε αυτό δηλώνει ενοχή. Όχι όπως το λέμε εμείς, όπως το λέει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ζητά κάθε 3 και λίγο απαντήσεις για τα σκάνδαλα που ο ίδιος κατα...